ένα ευχαριστήριο με ανάμεικτη σειρά, πρώτα τον Πρωθυπουργό, μετά την ύλη, η οποία σε τέτοια εγχειρήματα δεν είναι ποτέ μόνο ύλη, εννοώ τις εκδόσεις Πατάκη και τους συνεργάτες της, με την αφοσίωση και τη μέρημνα των οποίων φτιάχτηκε το υλικό σώμα του βιβλίου και βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Τους συνεργάτες τους δικούς μου, θα τους ονομάσω, ο Στέλιος ο Γερονιμάκης, η Ανδρέας Κουλάη, η Χρυσούλα Παπαϊωάννου και ο Ανδρέας Μαράτος, που συνέδραμαν όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι τέλους. Και από εκεί πέρα τα πιο ρητά συνδεδεμένα με τον τίτλο του βιβλίου και τα όσα συνέβησαν εδώ. Τους ομιλητές. Την ομιλήτρια και τους ομιλητές για να είμαι σωστός. Είναι τελείως αδύνατο να χωνέψω τις νέες διαστάσεις που έδωσαν στο εγχείρημα. Θα πω μόνο ένα θεώρημα που μου βγήκε από τη λέξη μεταμφίεση που σημείωσε ο Δημήτρης. Υπό μία έννοια, η μεταμφίεση, με την ευρύτερη έννοια, το συμβάν ότι βρεθήκαμε στην κυβέρνηση και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, διότι συνδέονται με την έννοια της ευθύνης. Κανένας από εμάς δεν ξεκινούσε, ήταν όνειρο άπιαστο, να γίνει υπουργός ή πρωθυπουργός. Μετήχαμε στο κίνημα κατά διάφορες μορφές. Το συμβάν μας έφερε εδώ και αν δεν κρατήσουμε τη μεταμφίεση ότι είμαστε εντός και εκτός των κυβερνητικών, να το πούμε έτσι, πρωτοκόλων, μάλλον θα την έχουμε πατήσει. Βγαίνει αυτό το θεώρημα από τα συμπραζόμενα, βγαίνουν πολύ περισσότερα θεωρήματα, αλλά δεν μπορώ βεβαίως να τα συνοψίσω εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς που είστε εδώ και μετήχατε σε αυτή την κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον εξαιρετικά αγώνιμη συζήτηση και βεβαίως το Βαγγελιό.